Εδώ πάμε να δούμε, γιατί ήρθε μία έκτακτη είδηση, η οποία έχει και εξέλιξη. Να πούμε ότι πήγε μία καταγγελία για εισβολή αγνώστων με μαχαίρια στο Κολέγιο Αθηνών. Βέβαια, πήγε η ελληνική αστυνομία εκεί, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, δεν βρήκανε τίποτα. Αλλά για πείτε ακριβώς τι συνέβη. Ναι, να πούμε ότι ήταν μία καταγγελία, η οποία έλεγε ότι στο Κολέγιο Αθηνών έχει γίνει μία εισβολή από αγνώστους, οι οποίοι κρατάνε μαχαίρια και διάφορα αιχμηρά αντικείμενα. Έχουν μπει μέσα στο χώρο λοιπόν του κολεγίου, έχουν απειλήσει παιδιά και εκπαιδευτικούς. Ναι. Στη συνέχεια, φυσικά, έφτασε στο σημείο η αστυνομία. Σύμφωνα με τις πρώτες μαρτυρίες που είχαν από τους μαθητές, είπαν ότι τους εντόπισαν αρχικά στο προάβλιο του σχολείου και στη συνέχεια εισέβαλαν μέσα στο σχολείο, όπως είπαμε, κρατώντας τον οπλισμό. Στο σημείο βρέθηκαν και δυνάμεις των ΕΚΑΜ και της ΑΣΠΑΛΕ. Για εισβολή αγνώστων, παρακαλώ πολύ. Δεν ήταν ένας δοξαστής. Όχι, ήταν πολύ αρχικά. Η πρώτη πυροβολή έλεγε για ένα. Στη συνέχεια ξέραμε ότι ήταν πολλοί αυτοί που μπήκαν. Απέκλεισαν λοιπόν οι άντρες της ασφαλείας και τις τρεις εισόδους και εξόδους. Με τους κανονισμούς. Ναι, του κολεγίου. Ναι. Παρέμειναν οι μαθητές της τάξης. Το πρωτόκολλο της αστυνομίας. Ξεκίνησαν οι έρευνες στον προαύριο χώρο και στις αίθουσες. Και σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που έχουμε και από την έρευνα των αστυνομικών δηλαδή που έχει γίνει, δεν έχει βρεθεί ως τώρα ούτε εξωσχολική στο χώρο, ούτε αιχμηρά αντικείμενα. Μάλιστα. Να πούμε ότι υπάλληλος του κολεγίου ήταν αυτός που ενημέρωσε την ελληνική αστυνομία για άτομα τα οποία πράγματι ήταν περισσότερα από δύο. Το από οποίο ή κάποιος μαθητής το μετέφερε. Όχι, και πήρε ίδιος. Υπάλληλος... Γιατί εδώ φαίνεται ότι δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Δεν βρήκε τίποτα η ελληνική αστυνομία. Άρα αυτή τη στιγμή ή μιλάμε για φάρσα. Ή για ένα γεγονός το οποίο είχε γίνει και πρόλαβαν και την κοπάτσα της εισβολής. Ένα από τα δύο θα δείξει η προανάκριση που θα γίνει τις επόμενες ώρες και θα συζητηθούν μαρτυρίες από τους μαθητές.